Όταν ξεσπάει η Επανάσταση του 1821, η Ρωσία αντιμετώπισε τις εξελίξεις με μεγάλη επιφυλακτικότητα, όπως άλλωστε και όλες οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Από τον Απρίλιο του 1821 όμως, που απαγχωνίστηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος, υπήρξε μία μεταστροφή. Ο Ρώσος πρέσβης και ο Τσάρος της Ρωσίας διαμαρτυρήθηκαν έντονα στο Σουλτάνο. Ήτανε η ευκαιρία που περίμενε η Ρωσία για να στραφεί κατά της υψηλής πύλης. Το διεθνές γίγνεσθε στις αρχές του 19ου αιώνα ήταν πολύ περίπλοκο. Ο 18ος αιώνας ήταν η εποχή των αλλεπάλληλων Ρώσο-Τουρκικών πολέμων, που αποσκοπούσαν μεταξύ άλλων και στην απελευθέρωση των χριστιανών Ορθόδοξων στα Βαλκάνια. Και αυτό αποδεικνύεται ολοφάνερα με τα ιστορικά δεδομένα. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Ρωσία ιδρύθηκε το 1814 και λειτουργούσε η Φιλική Εταιρεία. Όντας μεγάλος φιλέλληνας, ο αυτοκράτορας, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, περιέλαβε στα καθήκοντα του Ιωάννη Καποδίστρια, που ήταν στην ρουσική διπλωματική υπηρεσία, τις υποχρεώσεις του επιτετραμένου επί των υποθέσεων της Ελλάδας στη ρωσική αυλή. Από την αρχή της Ελληνικής Επανάστασης, η Ρωσία επιδίωκε η Οθωμανική πύλη να τηρήσει τις συμφωνίες που έδωσαν δικαιώματα στους Ορθόδοξους κατοίκους της. Ήταν ο απεσταλμένος της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, βαρόνας Στρόγανοφ, που ανέλαβε την πρωτοβουλία της κοινής διαμαρτυρίας στο Σουλτάνο εκ μέρους των ευρωπαϊκών δυνάμεων για τους διωγμούς κατά των χριστιανών. Η πύλη όμως επέλεξε τον δρόμο της κλιμάκωσης και τον Ιούλιο του 1821 όλη η ρωσική διπλωματική αποστολή με επικεφαλής του Στρόγανοφ αποχώρησε από την Κωνσταντινούπολη σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Οι διπλωματικές σχέσεις Ρωσίας και Τουρκίας διακόπηκαν.